Αθωράκιστη αποδείχτηκε ότι είναι απέναντι σε μια πυρκαγιά η πιο τουριστική περιοχή των Χανίων. Ο Πλατανιάς γλίτωσε από το χειρότερο σενάριο την περασμένη Τετάρτη εξαιτίας του συντονισμού των αρχών και της έγκαιρης παρέμβασης των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Εμάς το ένα κτίριο εδώ που έχει 20 διαμερίσματα και είχε μέσα πάνω από 100 άτομα κινδυνεύσανε. Κινδυνεύσανε και από το καπνό. Δεν είναι μόνο η φωτιά, δεν είναι να καείς. Μπορεί να πεθάνεις από αναδημιάσεις. Παναγία μου, δες. Τα δικά μου είναι εδώ μόνο η μια σειρά. Θα πάω, ας πούμε, και θα δω τώρα, γιατί δεν είναι ξανάρθα. 5 μέρες μετά τη φωτιά η περιοχή μυρίζει καμένο. Τουρίστες περπατούν ανάμεσα σε εκτάσεις που έγιναν στάχτη και σε ξενοδοχεία που σώθηκαν στο παραπέντε. Φύσα και αέρας πρέπει να φυσούσε εδώ και γίνηκε το κακό που γίνηκε. Καταστραφήκανε όσοι τα έχουν, ποιος θα τα πληρώσει, ποιος θα τα δημιουργήσει, ας πούμε, τα πράγματα. Ο κύριος Δημήτρης Χετάκης είδε την περιουσία του να βρίσκεται μια ανάσα από την καταστροφή, με τη φωτιά να απειλεί τις ζωές ανθρώπων. Άφησε το αυτοκίνητό του να παραδοθεί στις φλόγες, φοβούμενος και για τη δική του ζωή. Ποιος είπε ότι τα αυτοκίνητα ήταν εγκατελειμμένα? Το ένα ήταν ένα Fiat Abarth δικό μου, το οποίο δεν τόλμησα να το πάρω γιατί είχε φουντώσει η φωτιά και με ενδιέφερε περισσότερο η ζωή μου από το αυτοκίνητο. Και το άλλο ήταν ενός φτωχού ανθρώπου που έχει τα ταξί του εκεί πέρα και κινείται με αυτό το αμάξι, πηγαίνει στο σπίτι του. Το αίτημα για ίδρυση πυροσβεστικής υπηρεσίας επανέρχεται πιο επιτακτικά από ποτέ. Είμαστε ο μόνος Δήμος και ο δεύτερος σε πληθυσμό, ο πρώτος σε κλίνες. Έχουμε πάνω από 20.000 κλίνες, οι οποίες, προσέξτε, είναι 6 μήνες το χρόνο. Δεν μιλάμε για 6 εβδομάδες το χρόνο. Δηλαδή, μιλάμε ότι το μισό χρόνο έχουμε ένα πληθυσμό, ο οποίος υπερβαίνει τις 30.000. Λοιπόν, είναι δυνατόν να μην έχουμε μια πυροσβεστική υπηρεσία? Απαραίτητο είναι αυτό. Τόσα ξενοδοχεία βρίσκονται εδώ. Είναι το βασικό εισόδημα της περιοχής στα ξενοδοχεία. Με τον τουρισμό ζει η περιοχή. Πώς αλλιώς ζει? Με τις πορτοκαλιές. Το θέμα της σύστασης μόνιμης πυροσβεστικής υπηρεσίας στη Δημοτική Ενότητα Βουκολιών του Δήμου Πλατανιά έφερε με ερώτησή της προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η βουλευτής Χανίων Σέβη Βολουδάκη. Θα πρέπει να είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε την επόμενη μέρα. Θεωρώ ότι η μη ικανοποίηση πλέον της σύστασης πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Δήμο Πλατανιά πλέον θα ενέχει από μεθαύριο έλλειμμα και σοβαρή αμέλεια εκ μέρους των αρμοδίων. Φοβάστε? Πάρα πολύ. Το πρωί που ξύπνησα μου μύριζε το διμέρισμα μου καπνό, λόγω του αέρα που λέτε και λόγω του ότι έχουν μείνει όλα αυτά εδώ. Αυτά έπρεπε να μην κοιτάζουν Σαββατοκύριακο. Έπρεπε να δουλεύουν 3 μπουλντόζες εδώ να τα απομακρύνουν. Δηλαδή τι είναι, αργία, διήμερο, και άμα καούμε δεν πειράζει? Είμαστε πολύ εξαγριωμένοι στη ξενοδοχή. Δηλαδή η αδιαφορία τους είναι φοβερή. Τόσα λεφτά παίρνουν από εμάς. Πώς ζουνε, πώς ζει η περιοχή, τον τουρισμό? Οι αποκαταστάσεις ζημιών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας συνεχίστηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, θα χρειαστεί πολύς καιρός για να επανέλθει το αίσθημα ασφάλειας στους κατοίκους και στους ξενοδόχους της περιοχής.